χωριέ μας, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, φίλες και φίλοι. Δέχτηκα την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να είμαι υποψήφιος στις εκλογές για το Εθνικό Κοινοβούλιο. Και αισθάνομαι στις πλάτες μου βαρύ αυτό το φορτίο, αλλά ταυτόχρονα και θελκτικό. Μέσα από τη χρόνια ενασχόλησή μου με τα κοινά, από τις κοινότητες μέχρι τις αιρετές νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις σε θέσεις ευθύνης, αισθάνομαι δυνατός και έτοιμος να προσφέρω στον τόπο, στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στο βαθμό βέβαια που η ψήφος των Σαμιωτών, των Ικαριωτών και των Φουρνιωτών μου δώσει αυτό το δικαίωμα. Και είμαι μέλος μιας τριάδας εκλεκτών συναδέλφων, συνυποψηφίων, οι οποίοι έχουν τις ίδιες δυνατότητες, τα ίδια όνειρα, τις ίδιες προοπτικές, και όποιος από εμάς επιλεγεί, γιατί πιστεύω ότι η νίκη είναι δική μας και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο, θα έχει τους άλλους συμπαραστάτες και συμπλοηγούς στον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο. Τα προβλήματα του τόπου είναι μεγάλα. Μιλώντας πριν από λίγο με τους δημοτικούς άρχοντες του Δήμου Ανατολικής Σάμου, αναδείχθηκαν πράγματα κοινά, τα οποία είναι η καθημερινότητα. Το δημογραφικό πρόβλημα είναι ένα ζήτημα εθνικό. Αυτό δεν λύνεται μέσα από το Δήμο ή την Περιφέρεια. Αυτό το ζήτημα χρειάζεται μια κεντρική πολιτική συγκροτημένης και σχεδιασμένης τακτικής και στρατηγικής για να το ξεπεράσουμε. Και θέλω να ξέρετε ότι το 2050 θα είμαστε 2,5 εκατομμύρια λιγότεροι και οι όποιες πολιτικές ασκηθούν για να αντιμετωπιστεί η δημογραφική κατέρριψη θα έχουν αποτέλεσμα μετά το 2050. Πρέπει λοιπόν να αγωνιστούμε πάση δυνάμει με πολιτικές πρακτικές που θα στηρίζουν τις οικογένειες, που θα δίνουν στις γυναίκες τη θέση που τους αξίζει στο κοινωνικό και εργασιακό γίγνεσθε, που θα στηρίζουν τα νέα ζευγάρια και βέβαια αυτό θα πρέπει να το διεκδικήσουμε σαν ελληνική κυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πρέπει να αγωνιστούμε να αλλάξει ρότα και να πάψει να είναι η 50η τόση πολιτεία των ΗΠΑ της Ευρώπης και να αποκτήσει μια δυναμική αυτονομίας και ταυτοποιημένης παρουσίας. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα, είναι όμως απαραίτητα για να μπορέσουμε να σταθούμε στις πατρογονικές μας εστίες. Και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την ισιωτικότητα, η οποία από πρόβλημα πρέπει να δώσουμε τη μάχη να γίνει εφαλτήριο προόδου. Το άρθρο 101 του Εθνικού Συντάγματος λέει ότι όταν ο νομοθέτης ασχολείται με τα νησιά και με τις ορεινές περιοχές, πρέπει να εξετάζει την κατάσταση διαφορετικά και να νομοθετεί ανάλογα. Το ίδιο πράγμα αναφέρεται και στο άρθρο 175 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτά τα δύο όπλα, γιατί ό,τι συμβαίνει σε νησιά είναι εντελώς διαφορετικό
από αυτό που συμβαίνει στις στεριές της Ευρώπης και της πατρίδας μας και όπως είναι το ισοδύναμο, το μεταφορικό, κάτι ανάλογο πρέπει να συμβεί σε πολλά πράγματα. Η στόχευσή μας πρέπει να είναι νησιά ποιότητας, νησιά πράσινα, νησιά ίσων ευκαιριών. Ποιοτικά νησιά σημαίνει ότι επειδή η αγορά είναι λίγη και τα προϊόντα λίγα, αυτά τα εκλεκτά προϊόντα θα πρέπει να αποκτήσουν πολλαπλασιαστική αξία και να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε με έναν τρόπο μοναδικό, γιατί είναι μοναδικά. Πράσινα νησιά, γιατί πρέπει να σεβαστούμε τη βιοποικιλότητα και το φυσικό τους και δομημένο περιβάλλον. Και νησιά ίσων ευκαιριών. Νησιά στα οποία θα έχουν εξασφαλιστεί η υγεία, η παιδεία, η πρόνοια, η δουλειά, η ποιοτική δουλειά. Διότι καλή είναι η δρόμη, καλά είναι τα λιμάνια, καλά είναι τα ανοιχτικά καταφύγια, όμως εάν πάνω σε αυτά δεν υπάρξουν πολιτικές που θα στηρίζουν την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια, την ασφάλιση, τη δουλειά, όλα αυτά θα είναι κενό γράμμα και δεν θα μπορέσουν να κρατήσουν τον κόσμο στις πατρογονικές του αιστείες. Γιατί είπαμε ότι το κυρίαρχο θέμα που είναι το δημογραφικό θα δώσουμε τον αγώνα στο Εθνικό Κοινοβούλιο αλλά και στην Ευρώπη μέσα από τέτοια όργανα όπως είναι η αξιοποίηση της ιδιωτικότητας, θα προσπαθήσουμε να τα ξεπεράσουμε, να τα αμβλύνουμε. Το σημαντικό λοιπόν είναι να δώσουμε τον αγώνα όλοι μαζί σε συνεργασία. Η θητεία μου στην αυτοδιοίκηση ήταν μια δύσκολη εμπειρία, αλλά ήταν μια σημαντική εμπειρία. Από την κοινότητα του Μαραδοκάμπου θυμάμαι τη συνεργασία που αναπτύξαμε, γιατί είμαστε λίγοι και όταν συνεργαζόμαστε μπαίνουν πάνω στο τραπέζι πράγματα που εμπλουτίζουν τους ορίζοντες και ανοίγουν νέους δρόμους. Το ίδιο θυμάμαι και όταν ήμουν νομάρχης και τις δυο θητείες μου, μέσα από συνεργατικές δράσεις μπορέσαμε να κάνουμε τα λιγότερα λάθη και τα περισσότερα καλά για τον τόπο. Πρέπει λοιπόν και σε επίπεδο εθνικό να βρούμε τρόπο να συνεργαστούμε με όμορες δυνάμεις. Και αυτό επιβάλλεται και είναι και ευρωπαϊκό κεκτημένο. Τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη είναι κράτη που διοικούνται από κυβερνήσεις συνεργασίας. Οι αυτοδυναμίες στις εποχές τις δύσκολες που ζούμε, φίλες και φίλοι, είναι το κυνήγημα του Δον Κιχώτη που κυνηγούσε τους ανεμόμυλους και τις χήμερες. Και βέβαια να τονίσω ότι όταν τελειώνουν οι εκλογές αρχίζουν οι πραγματικοί αγώνες και θα πρέπει να υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς, ούτως ώστε από αυτή την αλληλοτροφοδότηση να προκύπτουν πράγματα θετικά για τον τόπο από το Εθνικό Κοινοβούλιο. Και τονίζω ότι όλοι μας πιστεύουμε ότι αυτή η σύμπραξη και αυτή η αλληλοκατανόηση και αυτή η αλληλοϋποστήριξη είναι μια από τις σημαντικότερες συνιστώσεις στο δρόμο προς την επιτυχία. Η Σάμος έχει πολλά προβλήματα. Ο σεισμός έφερε πίσω το νησί και ανέστειλε τις αναπτυξιακές του προοπτικές. Δυστυχώς, αυτό που η αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού ζητούσε, να υπάρξει ένα στρατηγικό σχέδιο ανάταξης της μετασεισμών Σάμου, η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να το καταλάβει και ο τοπικός βουλευτής έχει μεγάλες ευθύνες, διότι το αναδείξαμε και βέβαια ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, στον οποίο οι δίες σχεσίν
επέδωσαν το υπόμνημα απόφαση ομόφωνη του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για αυτόν τον σκοπό. Και βέβαια, με θράσους συζητάνε και λένε 140 εκατομμύρια έχουν διατεθεί για τη ΣΑΜ. Αυτά τα εκατομμύρια είναι κλειδωμένα μέσα στα συρτάρια του κράτους και δεν είναι δυνατόν να εκταμιευθούν, διότι οι υπηρεσίες του κράτους, η ΔΑΕΦ, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και ένα σωρό άλλες υπηρεσίες εμπλεκόμενες, δεν έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν τους πολίτες, τους σεισμόπληκτους, να βγάλουν τις άδειες, τις οικοδομικές, που είναι το κλειδί για να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο και να πάρουν τα λεφτά, τα 140 εκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια, πώς να κάνει το τόλμημα ο σεισμόπληκτος Σαμιώτης, αυτός ο οποίος αργεί 6 και 7 και 10 μήνες να πάρει το επίδομα στέγασης που το στερεί και το επιβραδύνει το κράτος το οποίο το ανάλγητο. Πώς να βάλει μπροστά, να χτίσει, όταν τα υλικά, τα οικοδομικά έχουν πάρει την ανηφόρα και με το 1,30 περίπου μεσοσταθμικά της 100 που έδωσε άποψη η κυβέρνηση δεν μπορεί να φτιάξει το πρωτοπαράθυρο. Και βέβαια, εκτός από τους απλούς πολίτες, που είναι πολλοί, είναι και η παράδοσή μας, η θρησκευτική παράδοση, οι εκκλησίες, τα μοναστήρια, είναι το πανεπιστήμιο, το οποίο ακόμα περιμένει την κρατική αρρωγή για να φτιαχτούν οι υποδομές στην περιοχή του Καρλουβάσου όπου δραστηριοποιείται. Ένα πανεπιστήμιο που επίσης επιδώσαμε στον κύριο Συρίγο όταν ήρθε ομόφωνη πάλι απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, μας είπε ότι εμείς είμαστε κοντά στο πανεπιστήμιο, αλλά δυστυχώς δεν είναι κοντά στο πανεπιστήμιο. Προχθές βρεθήκαμε στο Καρλόβαση με τους προέδρους των τμήματων των σχολών εκεί και μας μετέφεραν την αγωνία τους. Ιδιαίτερα την αγωνία του μαθηματικού τμήματος που κινδυνεύει να κλείσει. Η κυβέρνηση λέει ότι ξέρετε φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον ΑΒ λόγο. Εγώ να το δεχτώ. Όμως όταν υπάρχει ένα πρόβλημα δεν αρκούμαστε μόνο να λέμε στο ποιος φταίει. Λέμε εντάξει το ένα σκέλος είναι το ποιος φταίει. Το άλλο σκέλος είναι τι κάνουμε. Και δεν κάνουν τίποτα, δυστυχώς. Και υπάρχουν τρόποι να στηριχθεί το Πανεπιστήμιο και η μαθηματική σχολή, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Αλλά από ποιους να περιμένει κανείς αυτή την πολιτική βούληση για ένα δημόσιο πανεπιστήμιο? Από εκείνους οι οποίοι επέβαλαν την ελάχιστη βάση εισαγωγής για τα δημόσια πανεπιστήμια, αλλά δεν είχαν το σθένος να την επιβάλλουν και στα ανωτατικοποιημένα κολέγια. Είπαμε ότι η υγεία νοσεί και η υγεία νοσεί διότι δεν υπάρχει από την κυβέρνηση ενδιαφέρον να θεραπευθεί. Το μόνο τους πρόβλημα είναι να δώσουν τα πάντα βορρά στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Εμείς δεν είμαστε ενάντια στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Όμως πρέπει το δημόσιο αγαθό της υγείας να παρέχεται δωρεάν και σε υψηλό επίπεδο σε όλους τους πολίτες της ΣΑΜΟ, της Καρδιάς, των Φρούντων, σε όλους τους ανθρώπους. Και βέβαια όποιος θέλει να πάει στην ιδιωτική πρωτοβουλία είναι ελεύθερος να πάει. Αυτός όμως ο οποίος δεν έχει να το πράξει, να έχει ένα νοσοκομείο, ένα κέντρο υγείας, ένα περιφερειακό ιατρείο προδιαγραφών να το κάνει. Είναι λοιπόν όλα αυτά που συζητάμε διακυβεύματα φοβερά και προτάγματα για κάποιον που θέλει πραγματικά να βοηθήσει τον τόπο.
και βέβαια η οικονομία. Μιλάμε για την ακρίβεια που σκοτώνει πραγματικά. Μιλάμε για τα συγκοινωνιακά, μιλάμε για τα εισιτήρια αεροπορικά είτε ακτοπλοϊκά, που για μας είναι ο ομφάλιος λόρος που μας συνδέει με την κεντρική Ελλάδα. Όλα αυτά τα οποία ισχύουν σήμερα είναι πράγματα που υποβιβάζουν την ποιότητα της ζωής μας και που στερούν από τα νησιά την προοπτική και τα όνειρα που έχουν οι νησιώτες. Νομίζω ότι είναι ώρα να λάβουμε όλη την πρωτοβουλία, να δώσουμε μια ευκαιρία ξανά στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να φέρει μια νέα πνοή και μια νέα κατάσταση στα πράγματα της πατρίδος μας. Και εκείνο που τονίζω και θέλω να κλείσω με αυτό είναι ότι έχουμε το εθνικό μας πρόβλημα ανέκαθεν δίπλα μας, την εθνική μας απειλή από τους συμμάχους και γείτονες Τούρκους. Η μεγαλύτερη άμυνα στα νησιά ήταν, είναι και θα είναι η ανάπτυξη. Για αυτή την ανάπτυξη λοιπόν πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε τον αγώνα, δίνοντας την ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να μπει μπροστά και στη συνεργασία και με άλλες προοδευτικές δυνάμεις να δημιουργήσει μια αξιόλογη κυβερνητική παρουσία η οποία θα μας οδηγήσει σε καλύτερες μέρες που τις αξίζουν τα νησιά μας και η πατρίδα μας ολόκληρη. Σας ευχαριστώ.